νομίζω ότι το μέτρο για να κλείσουν οι κινηματογράφοι ήταν αναγκαίο. Μας βρήκε περίπου προς τέλος σεζόν. Ευτυχώς που είχαμε δουλέψει, όπως λέμε και εμείς οι αιθουσάρχες, καλά στις γιορτές και λίγο μετά από τα Όσκαρ. Θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα εάν μας έβρισκε και Οκτώβρη, Νοέμβρη μήνα, όπου θα ξεκίναγε η σεζόν και θα είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στις γιορτές και στην περίοδο των Όσκαρ. Οι προτάσεις που προσπαθήσανε να επιβάλλουν σκηνογράφους ή οι δικές μας ιδέες, το να μπαίνουν λιγότεροι θεατές και να κάθονται ένα, δύο ή τρία καθίσματα, δυστυχώς ήταν ημίμετρα. Ο κόσμος δεν έμπαινε πια στις αίθουσες και κατά τη γνώμη μου καλά κάναμε που κλείσαμε. Για μας, δυστυχώς, νομίζω ότι η σεζόν τελείωσε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανοίξουμε έως τέλη Μαΐου. Μετά έτσι κι αλλιώς κλείνουμε για καλοκαίρι. Τώρα το μεγάλο στοίχημα είναι πώς θα συμπεριφερθεί ο κόσμος από Σεπτέμβρη. Κατά τη γνώμη μου, εάν δεν καθαρίσει εντελώς το τοπίο, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο, να είμαστε ελεύθεροι, να πηγαίνουμε παραλίες, εστιατόρια, μπαρ και να μην κινδυνεύει κανένας, ο κόσμος θα διστάξει να ξαναμπεί στην αίθουσα. Αλλά αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, θα το ξέρουμε σε μερικούς μήνες. Ως διανομέας, εμείς θα αναβάλουμε κάποιες ταινίες που είχαμε προγραμματίσει να τις βγάλουμε τώρα στο τέλος της χειμερινής σεζόν. Θα τις πάμε για αρχές Σεπτεμβρίου και Οκτώβρη. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει, γιατί τώρα και που λέει ο λόγος να ανοίξουμε το Μάιο, οι ταινίες δεν θα προλάβουν ούτε να διαφημιστούν ούτε να είναι έτοιμες για να τις ξέρει ο κόσμος. Το πότε θα τελειώσει αυτή η περίοδος δεν το ξέρει κανένας. Εύχομαι, όπως είπα και πριν, το καλοκαίρι να είναι ένα καλό καλοκαίρι. Σίγουρα η μετάβαση από τους χειμερινούς στους θερινούς κινηματογράφους θα βοηθήσει, γιατί ο κόσμος θα το θεωρεί λιγότερο επικίνδυνο το να πάει σε ένα θερινό. Και από Σεπτέμβρη και Οκτώβρη θα δούμε. Ο κόσμος βασικά πρέπει να αποκτήσει πάλι εμπιστοσύνη. Πρέπει να ξέρει ότι θα πηγαίνει σε ένα μέρος και δεν θα υπάρχει περίπτωση να κολλήσει κάτι άλλο ούτε να κινδυνεύσει. Το θέμα με τα μεγάλα φεστιβάλ, κυρίως τώρα το μεγαλύτερο που έρχεται που είναι η Cannes, που ήδη αναβλήθηκε από μέσα Μαΐου, πήγε τέλη Ιουνίου και αρχές Ιουλίου, για μας η Cannes, ας πούμε, είναι το βαρόμετρο της χρονιάς. Είναι εκεί που παίζονται οι πιο μεγάλες και πιο σημαντικές ταινίες. Είναι ταινίες που αργότερα φτάνουν και στα Oscar. Βλέπε Παράσιτα φέτος. Και να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι οι Cannes φέτος δεν θα γίνουν με την παρουσία ανθρώπων. Νομίζω ότι θα βρουν έναν τρόπο να το κάνουν online, ώστε να μην χρειαστεί ο κόσμος να ταξιδέψει, ούτε να είναι εκεί. Σχετικά με τα Παράσιτα, φέτος αυτή η ταινία ήταν μια ταινία φαινόμενο. Είναι από αυτές τις ταινίες που έρχονται κάθε 10-15 χρόνια. Είναι μια ταινία που έγραψε ιστορία, κερδίζοντας το Χρυσό Φίνικα και αργότερα 4 Όσκαρ, και μάλιστα είναι η ταινία που έσπασε το ρεκόρ συνεχόμενων εβδομάδων προβολής στο κινηματογράφο Δανάο. Μέχρι την εβδομάδα που κλείσαμε, η ταινία πεζόταν για 22-23 εβδομάδες συνεχόμενες. Δυστυχώς, το γραφείο που είχε τα δικαιώματα της ταινίας, η Seven Films, έκλεισε. Και όλοι ρωτάνε πώς είναι δυνατόν να έκλεισε φέτος που είχε μια τόσο πετυχημένη ταινία σαν τα Παράσιτα. Δυστυχώς, μια ταινία μόνο δεν μπορεί να σώσει ένα γραφείο που έχει προβλήματα.